Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αρχικά, ξεκινώντας, θα θέλαμε να χαιρετήσουμε τους δεκάδες χιλιάδες απεργούς, τους χιλιάδες φοιτητές, μαθητές, αγρότες και επαγγελματίες, τις γυναίκες που με τη μαζική συμμετοχή τους και στις χθεσινές απεργιακές συγκεντρώσεις δημιούργησαν για άλλη μια φορά ένα ορμητικό αγωνιστικό ποτάμι που κατέκλυσε τους δρόμους και τις πλατείες κάθε πόλης της χώρας. Έδειξαν για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητά τους ώστε το έγκλημα των τεμπών να μην ξεχαστεί, δίνοντας και την καλύτερη απάντηση σε όσους προσπαθούν να αποτινάξουν από πάνω τους κάθε ευθύνη, αλλά και να βγάλουν ταυτόχρονα λάδι αυτό το εχθρικό κράτος που υπολογίζει τις ζωές και τις ανάγκες των εργαζομένων ως κόστος. Όπως έδειξαν και την αποφασιστικότητά τους στο να πάψουν να υποτάσσονται σε μια ζωή που η προστασία της αποτελεί βαρύδι για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους, που τους καταδικάζει να στριμώχνουν την αξιοπρέπειά τους σε αυξήσεις ψίχουλα, στους πληστηριασμούς, στην ακρίβεια. Ταυτόχρονα, για άλλη μια φορά, αχρίστευσαν και τα κακοπαιγμένα πια σχέδια καταστολής, προβοκάτσιας και συκοφαντίας που επιστρατεύει συνεχώς η κυβέρνηση, αποκαλύπτοντας ξανά το πρόσωπο ενός κράτους που είναι ικανό να επιστρατεύει βέβαια μηχανισμούς και να σχεδιάζει με κάθε λεπτομέρεια σχέδια καταστολής και προβοκάτσιας, αλλά παρουσιάζεται την ίδια στιγμή ανίκανο και απρόθυμο να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Την ίδια μέρα, λοιπόν, επιλέξατε να καταθέσετε αυτό το νομοσχέδιο ή τα μεσάνυχτα της προηγούμενης μέρας, βάζοντας μπροστά τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης να μιλάνε για δίθεν μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας βεβαίως, και ίσως αυτό το δεύτερο να είναι πιο ειλικρινής η προσπάθειά σας. Ενδεχομένως σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αλλάξετε και το αρνητικό σχήμα και το αρνητικό κλίμα που επικρατεί αυτές τις μέρες, βάλατε φουλ τις μηχανές για να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο άψες βίσε ένα νομοσχέδιο που αρχικά ο προγραμματισμός ήταν για να πάει πολύ αργότερα, και βέβαια σε ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ένα σωρό διαφορετικά και άσχετα μεταξύ τους μέτρα. Και γι' αυτό βέβαια δημιουργούνται και αυτού του είδους τα προβλήματα που αναφέρθηκαν πριν με τους φορείς, με την ακρόαση φορέων κλπ. Και βέβαια πριν μπούμε στην ουσία του νομοσχεδίου, δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο στριμώξατε ουσιαστικά σε ένα νομοσχέδιο όλες τις προεκλογικές εκκρεμότητες και επιλέγετε να συζητηθούν μάλιστα και σε τόσο πιεσμένους χρόνους, χωρίς να υπάρχει κανένας χαρακτήρας κατεπήγοντος του νομοσχεδίου. Όμως, για να δούμε και επί της ουσίας, ποια είναι η περιβόητη στήριξη της κοινωνίας για την οποία τόσο περηφανεύεστε. Είναι το μαρτύριο της σταγόνας, γιατί αυτό θυμίζουν για άλλη μια φορά οι αλλεπάλληλες ρυθμίσεις για δόση των οφειλών στο κράτος, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, για λαϊκά νοικοκυριά, για μικροεπιχειρήσεις, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για τους αγρότες που πνίγονται στην ανασφάλεια εξαιτίας των πολιτικών σας και των σημερινών βέβαια και των όλων μέχρι τώρα κυβερνήσεων. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν διεκδικείτε και κανένα Όσκαρ πρωτοτυπίας. Αυτό το έργο είναι χιλιοπαιγμένο και πάντα γνωστή και η κατάληξή του. Το ίδιο σενάριο το έχετε φέρει ξανά και ξανά, και εσείς και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα μέτρα αυτά αποδεικνύονται ανεπαρκή μπροστά στα μεγάλα αδιέξοδα της υπερχρέωσης. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις, την ίδια στιγμή που φροντίζετε να φορολογείτε τη λαϊκή οικογένεια ακόμα και για τον αέρα που αναπνέει, επιδιώκετε να εξασφαλίσετε στην πραγματικότητα τη μέγιστη δυνατή εισπραξιμότητα, ειδικά σε συνθήκες που το λαϊκό εισόδημα εξανεμίζεται κυριολεκτικά εν ρηπή οφθαλμού. Έτσι εξασφαλίζονται τα ματωμένα πλεονάσματα, τα μαξιλάρια ασφαλείας και ο δημοσιονομικός χώρος για τον οποίο κουκορεύεστε όλοι σας,
και ο οποίος χρησιμεύει βέβαια για να επιδοτούνται με χίλιους δυο τρόπους τα υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Κατά τα άλλα, για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους στα λεκά νοικοκυριά θα μιλάτε συνεχώς για ζυγισμένα μέτρα, μέτρα όμως που είναι πολύ πιο κάτω από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις. Ποιος είναι ο λόγος όμως που τα λαϊκά νοικοκυριά, οι μικροί επαγγελματίες χάνουν συνεχώς τις ρυθμίσεις και μάλιστα έχουν αποτύχει στο παρελθόν και πολύ πιο γαλαντόμες ρυθμίσεις από τις σημερινές, που ουσιαστικά αθροίζουν καινούργιες δόσεις για όσους μόνο έχασαν τη ρύθμιση ως την 1η Φεβρουαρίου και μάλιστα δόσεις έντοκες και αφού προηγούμενα έχουν ρυθμιστεί όλες οι άλλες οφειλές τους. Και σε περίπτωση βέβαια που δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν σε δύο μηνιαίες δόσεις, υποχρεούνται να καταβάλουν αμέσως το σύνολο της οφειλής. Είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία αυτών των ρυθμίσεων, δεν είναι εξάλλου πρώτη φορά που το βλέπουμε και αναρωτιόμαστε. Γιατί απέτυχαν και αποτυγχάνουν αυτού του είδους οι ρυθμίσεις? Γιατί τελικά ακολουθούν τη λογική να σε κάψω Γιάννη να σαλείψω λάδι? Και εδώ οφείλεται πρώτα να απαντήσετε γιατί χρωστάει ο κόσμος. Ποιος είναι ο λόγος που συσσωρεύτηκαν αυτές οι οφειλές? Πρώτον, δεν είστε οι ίδιοι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε διάφορους συνδυασμούς και με όλα τα παρακολουθήματά σας, που τους τσακίσατε μέσα σε μια νύχτα τους μισθούς, τους συντάξεις, που τις κρατάτε ουσιαστικά καθυλωμένες και τους, εδώ και 10-15 χρόνια, γιατί καθυλωμένοι είναι οι μισθοί όταν ούτε το σύνολο των απολειών αναπληρώνονται, ούτε βέβαια τα ψίχουλα που δίνονται ως αυξήσεις αντιμετωπίζουν την εκτείναξη του πληθωρισμού που ακόμα καλά κρατεί. Αυτές σας οι πολιτικές δεν είναι υπεύθυνες που εξανέμισαν τα εισοδήματα και τους τζίρους των μικρών επαγγελματιών και άλλων αυτοαπασχολούμενων που βάζουν λουκέτο ο ένας μετά τον άλλον? Και μάλιστα την ίδια στιγμή που επιδοθήκατε σε φοροεπιδρομή και εκτείναξη των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών, στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν, γι' αυτό και ξαναχάνουν βέβαια τις ρυθμίσεις. Σε όλα αυτά ήρθαν να προσθεθούν και οι επιπτώσεις του lockdown και των προσωρινών αναστολών που τα συνόδευσαν, για τα οποία τους καλείται τώρα να πληρώσουν μαζί με τις τρέχουσες υποχρεώσεις, χωρίς πραγματικά να μπορούν να πάρουν ανάσα. Δεύτερον, που έχει τις ρίζες της η τεράστια ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες, που κατατρώει κυριολεκτικά το όποιο εισόδημα, και ποιος ευθύνεται γι' αυτή? Ευθύνονται οι ίδιοι οι επαγγελματίες? Δεν είναι οι πολιτικές της λεγόμενης απελευθέρωσης, της πράσινης μετάβασης, των ληστρικών φόρων που προωθήσατε μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις? Σε αυτή δηλαδή που όλοι ομονοείτε. Δεν είναι η επεκτατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την παρουσιάζεται ως δήθεν φιλολαϊκή πολιτική, ενώ σκοπός της ήταν στην πραγματικότητα η στήριξη και διάσωση των επιχειρηματικών κερδών που οδήγησε στην εκτείναξη του πληθωρισμού? Και τώρα, για να συγκρατηθεί αυτός ο υψηλός πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, τη δεύτερη αύξηση από το Φεβρουάριο του 2023 και την έκτη από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και ξεκίνησε το ράλι της ανηφόρας των επιτοκίων. Δηλαδή, την ίδια στιγμή προστίθεται ένα καινούριο πλήγμα στα λαϊκά νοικοκυριά, που θα βλέπουν συνεχώς τις δόσεις των δανείων τους να εκτοξεύονται, άρα να πως οδηγούνται εκ νέου στην αδυναμία πληρωμής, σε απώλεια ρυθμίσεων και έναν φαύλο κύκλο που πραγματικά μετατρέπει το Γολγοθά τους σε μια σταμάτητη ανηφόρα. Γιατί αυτά είναι ακριβώς τα αδιέξοδα και αντιφάσεις του καπιταλιστικού σας συστήματος, που οδηγεί κάθε μέτρο που το παρουσιάζεται ως φάρμακο για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, να μετατρέπεται τελικά σε φαρμάκι και να δημιουργεί νέα και πιο οξυμένα προβλήματα. Και όλα αυτά τα μπαλώματα που φέρνετε δεν μπορούν βέβαια να αντιμετωπίσουν αυτές ακριβώς τις αιτίες της μεγάλης απώλειας
του απώλειας του εισοδήματος, απλώς ανακυκλώνουν και μεταθέτουν προς τα πίσω τα διέξοδα. Και αυτό αποδεικνύεται και από ένα ακόμα στοιχείο, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών προς το δημόσιο είναι αυτοί που συγκεντρώνουν και τις χαμηλότερες οφειλές, τουλάχιστον κάτω των 5.000 ευρώ ή και λιγότερα, και ακόμα και για μικροποσά, και παρόλα αυτά αδυνατούν να ανταποκριθούν. Και ενώ συνολικά αυτοί αθροίζουν την ισχνή πλειοψηφία του συνολικά οφειλόμενου χρέους, αυτούς τελικά κυνηγάτε και όχι τους μεγαλοφιλέτες, και βγάζετε στο σφυρί την όποια περιουσία τους, αφού αγνοείτε συστηματικά τις προτάσεις που επανειλημμένα καταθέτει το ΚΚΕ για απαγόρευση όλων των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας και των επαγγελματικών εργαλείων για τα και μέσων για τα χαμηλότερα εισοδήματα επαγγελματιών και αγροτών. Και σε αυτούς τώρα παρουσιάζεται ως σωσίβιο τις επανωτές δόσεις, αλλά το σωσίβιο αυτό αποδεικνύεται συνεχώς τρίπιο. Η μόνη πραγματική ανακούφιση για τα λαϊκά νοικοκυριά, για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες, είναι οι προτάσεις που όλο αυτό το διάστημα έχει καταθέσει το ΚΚΕ, τις οποίες όμως αρνείται να υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη συνενοχή και τη σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Καταθέσαμε ξεχωριστή πρόταση νόμου στις αρχές ακόμα του 2021. Από τότε διαδοχικές τροπολογίες για τα ζητήματα των χρεών, αλλά και μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, θέτοντας ως κριτήριο για τις προτάσεις αυτές να έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες ή έμποροι συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Τέτοιες προτάσεις, για παράδειγμα, είναι η διαγραφή των τόκων των προστίμων κατά 30% του υπολείπου για τα χρέη σε φορεία και τράπεζες, για τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕ, τη διαγραφή των τόκων και των προστίμων και του ποσού που αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ του κλάδου υγείας, οι υπηρεσίες υγείας να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό και να είναι δωρεάν για όλο τον λαό. Να προβλεφθούν άτοκες δόσεις για το υπόλοιπο ποσό των χρεών τους ύψους 5% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και τους λογαριασμούς ενέργειας. Αυτά έχουν ανάγκη, και όχι βέβαια προσωρινές μειώσεις, με τις οποίες δεν διαφωνούμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όμως πραγματικά αυτά που λείπουν από τη μεγάλη, από η μάζα, είναι τα μέτρα στήριξης που θα αφορούν την πλατιά λαϊκή κατανάλωση και τα ζητήματα της ενέργειας και των καυσίμων. Επίσης, προτείναμε την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο για κάθε τέκνο κατά 3.000, την άμεση επανένταξη όλων των αυτοαπασχολουμένων σε αυτή και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, όπως και την απαγόρευση του πληστηριασμού πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών νοικοκυριών, των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ανέργων. Και βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να συνοδευτούν με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, και όχι βέβαια σε αυξήσεις κοροϊδία που εξανεμίζονται πριν καν προλάβουν να μπουν στο πορτοφόλι. Αγνοήθηκαν επίσης οι προτάσεις μας για να επιδοτηθούν από το κράτος οι εισφορές ατομικής ασφάλισης των μικρών επαγγελματιών για το διάστημα που υπήρχαν σε ισχύ τα μέτρα της αναστολής λειτουργίας λόγω της πανδημίας. Και βέβαια τώρα, και με δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί και νέα χρέη με το τέλος των περιορισμών, είναι αδύνατο να ανταποκριθούν, και στην πραγματικότητα προστίθεται ένας νέος βραχνάς σε χιλιάδες επαγγελματίες. Το νομοσχέδιο ταυτόχρονα βέβαια λέτε ότι έχει και ορισμένα αναπτυξιακά μέτρα. Ποιους ευνοούν όμως αυτά τα υποτιθέμενα αναπτυξιακά μέτρα? Τελικά αποδεικνύοντας μέτρα ενίσχυσης και διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι βέβαια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, γιατί στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι γνωστό
ότι θυσιάζονται τόσο τα εργασιακά δικαιώματα, θυσιάζονται όμως και τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας της ζωής και της υγείας του λαού, όπως με τον πιο τραγικό τρόπο αναδείχθηκε αυτό το διάστημα, που με τη πραγματικά τραγική εικόνα όπου οι ράγες της καπιταλιστικής ανάπτυξης βάφτηκαν όχι μόνο με τον ιδρώτα αλλά και με το αίμα των εργαζομένων και του λαού. Τέλος, και θα αναφερθώ στα υπόλοιπα στις επόμενες συνεδριάσεις, αποτελεί πραγματικά πρόκληση το κεφάλαιο σίγμα τ' αυτού νομοσχεδίου. Για ακόμα μια φορά σε αυτές τις συνθήκες και όταν για όλους τους άλλους μιλάτε για ζυγισμένες και περιορισμένες δυνατότητες της οικονομίας, έρχεστε να ψηφίσετε διευκολύνσεις για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, εκεί πραγματικά δεν στερεύουν ποτέ τα περιθώρια. Είναι ανεξάντλητες για αυτούς οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Δεν φτάνει η συνταγματικά κατοχυρωμένη φορασιλία που τους έχετε εξασφαλίσει όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχετε υπογράψει πραγματικά όρκους πίστης στις δεκάδες συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές. Συνεχώς με τις νομοθεσίες σας τροφοδοτείτε περαιτέρω την ασυδοσία των εφοπλιστών τόσο απέναντι στα πληρώματα αλλά και στους ταξιδιώτες και τους νησιώτες, οι οποίοι βιώνουν πραγματικά τις πολύ αρνητικές συνέπειες αυτής τους της ασυδοσίας με τα πλοία σαπάκια και τα δρομολόγια κατά το δοκούν. Πραγματικά είναι πρόκληση και σας λέμε να τις πάρετε πίσω αυτές τις ρυθμίσεις, όπως πρέπει να πάρθει πίσω και είναι απαράδεκτη και η διάταξη του άρθρου 59 που καταργεί την εκπομπή της ΕΡΤ στα Βραχαία. Πραγματικά είναι τόση έγνοια σας για τους μετανάστες Έλληνες του εξωτερικού, τους ναυτικούς και ναυτεργάτες, οδηγούς φορτηγών στο εξωτερικό, που τους στερείτε ακόμα και τη δυνατότητα ραδιοφωνικής ενημέρωσης ή και όποιας ψυχαγωγίας τέλος πάντων μπορούσαν να είχαν μέσω αυτής. Πολύ περισσότερο, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί και να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη σε μια περίοδο όξυνσης και γεωπολιτικών αναταραχών, που η ενημέρωση με κάθε τρόπο κρίνεται ακόμα πιο αναγκαία. Για τα υπόλοιπα μέρη του νομοσχεδίου θα τοποθετηθούμε στις επόμενες συνεδριάσεις.